Την απόφαση για την έναρξη στρατιωτική επιχείρηση στα μέσα Ιουνίου ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπό: η καταστροφή των σκαφών με τα οποία οι δουλέμποροι στέλνουν μετανάστε και πρόσφυγε στην Ευρώπη, προκαλώντα αλλεπάλληλε τραγωδίε στη Μεσόγειο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνα έδωσαν από τι Βρυξέλλε το πράσινο φω και αναμένεται αντίστοιχο ψήφισμα και από τα Ηνωμένα Έθνη. <Στονταμονταλαι>... Το βασικό σημείο δεν είναι τόσο η καταστροφή των σκαφών, <στονταμονταλαι>... αλλά η καταστροφή <στονταμονταλαι>... του επιχειρηματικού μοντέλου των δουλεμπόρων, είπε η επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία Φεντερίκα Μογκ Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση για τη στρατιωτική επιχείρηση επισκιάστηκε από το θέμα των ποσοστώσεων για την κατανομή των προσφύγων. Διαφωνώ με τα κριτήρια που προτάθηκαν από την Κομισιόν. Πρέπει να τα αναθεωρήσουμε ώστε να προσδιορίσουμε τι δυνατότητε του κάθε κράτου μέλου, δηλώσε ο Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Κομισιόν πρότεινε η επιλογή να γίνεται βάσει ΑΕΠ, πληθυσμού, ποσοστού ανεργία και αριθμού προσφύγων που ήδη φιλοξενούνται σε κάθε κράτο μέλο. Περιμένω πολύ δύσκολε συζητήσει πριν από το επόμενο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών. Αλλά η ατζέντα τη Κομισιόν είναι καλή. Είναι ένα καλό βήμα μπροστά. Και όσον αφορά την απέλαση των ανθρώπων που φτάνουν, μπορούμε να έχουμε επίση καλά αποτελέσματα, είπε ο Ιταλό Υπουργό. Η λίστα των χωρών που αντιτίθεται στις ποσοστώσεις διευρύνεται, με τη Γαλλία και την Ισπανία να είναι οι τελευταίες που εκφράστηκαν αρνητικά. Σκληροί κριτικοί όμως έχουν ασκήσει την τελευταία εβδομάδα η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Βρετανία, η Ασθανία και η Πολωνία.